Είχαμε ένα ατύχημα, ένα δέντρο ή ένα κορμό τέλο πάντων έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο επί του ΒΟΑΚ, πάνω περίπου στο ύψο του Κιλιάρη. Είναι η περιφέρεια αρμόδια για την ασφάλεια στον δρόμο και για αυτά τα πράγματα? Είναι αρμόδια η περιφέρεια. Και παρότι είχαμε βγάλει μια εργολαβία η οποία σάρωσε όλο τον αποχώρονα που είχαμε πάρα πολλά πεύχα τα οποία άρχαν γύρι, άλλα ετοιμαζόντουσαν και καμένα παλιότερα και άλλα τα οποία δεν είχαν καεί. Και κόπηκαν κάποιες εκατοντάδες δέντρα. Όσα είχαν πρόβλημα, δεν μπορούν να κόψουν ξαφνικά όλα τα δέντρα του δρόμου. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ένα δέντρο σε ένα ύπατο σημείο, χαμηλά του Κιλιάρη. Ξάπλωσε και ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρό ατύχημα. Έχουν γίνει. Κάποιο έλεγχο, δεν ξέρω, θα περάσει κάποιο συνεργείο ενδεχομένω να τσεκάρει αν χρειάζονται κάτι. Διάτοτε ήταν σε επαφή μαζί μα σήμερα για να αποζημιωθούν σήμερα με το νόμο ότι προβλέπεται. Και το ευτύχημα είναι ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό που να έχουμε σήμερα να μιλάμε για ανθρώπου, για τραυματισμού ή απολύσει. Κάποιο έλεγχο από την περιφέρεια θα γίνει ενδεχομένω επί του δρόμου για το αν υπάρχουν άλλα τέτοια σημεία. Συνέχεια γυρίζουν συνεργεία και βλέπουν αυτά τα σημεία. Εντάξει, κάποια στιγμή ένα έργο ξεφεύγει. Κάποια στιγμή από τον αέρα έσπασε ένα λιμυρίκι στο καλάμι και το πέταξε, το πήρε 20 μέτρα και το πήρε μέσα στον δρόμο. Και χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα. Όπως επίσης μπορεί να πέφτουν και βράχια ανά πάσα στιγμή. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία. Αυτό συμβαίνει σε περισσότερους δρόμους, τον άγλυπο που έχουμε και στους επαρχιακούς δρόμους στους δικούς μας στα Χανιά. Ανά πάσα στιγμή ο καθένας, μετά από ένα για τον καιρικό φαινόμενο ιδίως, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί στην επόμενη στροφή δεν ξέρει τι θα συναντήσει.